Έχουμε ήδη στο στούντιο μαζί μας την κυρία Ελένη Γερασιμίδου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστούμε. Μεγάλη χαρά δική μας. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε αυτή την κάτι λιγότερα από μία ώρα που θα είμαστε εδώ μαζί. Ε, είναι, ήταν αφορμή το γεγονός ότι αυτή την περίοδο ερμηνεύεται ένα ρόλο ε, ενός θεατρικού έργου του Παναγιώτη Μεντή. Μέντις. Μέντις. Ναι, το οποίο θα φέρει σε πολλούς από όσου μας ακούνε μνήμες. Μνήμες ε, ξενιτεμού, μνήμες αποχαιρετισμών που εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολοι αποχαιρετισμοί. Το συζητάγαμε και εκτός στούντιο πριν πούμε για τη συζήτηση εδώ. Ε, και ήταν σαφώς αυτό το, το κίνητρο για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, είναι και το γεγονό ότι είστε μια ηθοποιό που σας παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια και είστε πάντα με μια συνέπεια στη δουλειά σα, με, με ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό ήθο και με επιλογέ κάθε φορά. Και βέβαια, πολύ καλή κομικό μα έχετε προσφέρει χωρί φιδό πάρα πολλέ στιγμέ γέλιου και ξεγνιασιά βέβαια κατ' επέκταση. Να μιλήσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το έργο του Παναγιώτη Μέντι που έχει σαν βασικό κυρίαρχο ρόλο, το ρόλο μιας μετανάστριας, ναι. μιας Ελληνίδας μετανάστριας στη Γερμανία, η οποία πλέον έχει γίνει Ελληνογερμανίδα, όπως περιγράφει και ο ίδιος στο, στο σημείωμα του, γιατί είναι τόσα χρόνια εκεί, έχει χάσει λίγο ένα κομμάτι από ε, την, ε, το, το, τα στοιχεία αυτά που καθορίζουν το, 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 το να είναι κάποιος Έλληνας ε, και βρίσκεται πλέον στην ηλικία της αξιοδότησης. Έχει συντάξει εδώ τη δει, ναι. Και κάνει μια αναδρομή. Μια αναδρομή και στο παρελθόν. Στα χρόνια που έζησε από πολύ μικρή στη Γερμανία. Ε, ναι. η αναδρομή είναι και για εδώ. Και για τα χρόνια που Είχαν φύγει οι γονεί και ήταν μόνη τη εδώ. Ήταν με τον αδερφό τη, με του παππούδε. Μάλιστα. Ξέρετε, Πολύ μου... σύνηθε φαινόμενο αυτό. Μου φέρνετε στο, στο, στο νου μια α, ελληνική ταινία που συμπτωματικά κάναμε ένα αφιέρωμα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Mm. Θόδωρο του Μαρακού, το μάθε παιδί μου γράμματα. Mm. Ε, εκεί ο Φώτης ο Παλιούρα που επίση ε, μα μίλησε τηλεφωνικά σε αυτή την εκπομπή. Ήταν. Ε, έπαιζε το ρόλο ενό ε, παιδιού στη Στεμνίτσα. Του μαθητή Λυκειού που οι γονεί του είχαν φύγει για την Γερμανία και τον είχαν ξεχάσει. Έτσι λέει εκείνη την. σε αυτή την ταινία, στο σενάριο του Θόδωρου του Μαραγκού. Τον είχαν ξεχάσει λοιπόν και είχε μείνει με τη, με τη θεία του ναι. ε, εκεί στο χωριό. Ε, Μόνο χωρί. Ε, και ένιωθε προφανώ ναι. το παιδί. Ναι, το παιδί Γιατί τον είχαν ξεχάσει γονείς... οι γονεί ναι, ναι, δεν πιστεύω να τον ξέχασαν. Ε, ω, ωστόσο. Ε, Πώς λοιπόν ξεκινάει αυτή η ιστορία, η ιστορία της πρωταγωνίστριάς μας, το όνομά της είναι... Ε, είναι Αγάπη. Η Αγάπη. Η Αγάπη, ναι. Ε, και παίζει πολύ με αυτό το όνομα μέχρι το τέλος. Ε, εκεί που πρέπει βέβαια. Η Αγάπη λοιπόν μεγαλώνει με παπούδες πρόσφυγες. Και γονείς που πρώτα έφυγε ο πατέρας, αλλά μετά έπρεπε να φύγει και η μάνα, γιατί λέει αν... Ε, δεν είναι μαζί το ζευγάρι, διαλύεται και η οικογένεια. Ε, μέχρι να φύγει η μαμά, μας περιγράφει πως δούλευε η μητέρα, ε, πως έραβε στο σπίτι φασόν, Ήταν ε, τα δύσκολα χρόνια αυτά και πως υπήρχε ένα οικόπεδο στην Ανωτούμπα, πάνω από το ρέμα, στο ρέμα δηλαδή, αλλά αυτή λέει άλλο πάνω από το ρέμα και άλλο μες στο ρέμα. Ε, αρχίζει με την αγάπη στο σπίτι, αυτό που το αποκαλούν ανάκτορο. Αστειευόμενοι βέβαια, αλλά το θεωρούν ανάκτορο, γιατί ξοδεύτηκαν πολλά για αυτό το σπίτι, και από τους γονείς και από την ίδια και το σύζυγό της. Ε, ξεκινάει που γκρινιάζει με, τον, με ένα γέρο που είναι κάτω στο ρέμα και έχει βάλει κοτέτσια, έχει, έχει ζώα και μολύνει το περιβάλλον. Αυτό... Ε, το αναφέρει και σε άλλο σημείο ότι αυτή έχει μάθει αλλιώ. Δηλαδή, ε, δεν το λέει ξυπασμένα, αυτή ήθελε στην πατρίδα της να είναι, αλλά έμαθε κάποια πράγματα και από τη Γερμανία. Ότι ε, να προσέχουμε το περιβάλλον και τα λοιπά. Πράγματα που εδώ, εκείνα τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια δεν τα δεν ήτανε τόσο. λάμβανε κανένα υπόψη. Ναι. ναι, και δεν ξέρω κι αν μόλι να είναι το περιβάλλον στα χωριά. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αφηγείται τη ζωή της, ε, το πώς βρέθηκε και αυτή στη Γερμανία γιατί η γιαγιά αρρώστησε και πέθανε, οπότε αναγκαστικά φύγανε. Αλλά κυρίως είναι το όνειρο να τελειώσει και να γίνει καλό αυτό το σπίτι. Βασικά ξεκινάνε με το όνειρο να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Ξεκινάνε να κάνουν δυο δωμάτια. Τα δυο δεν γίνονται τέσσερα. Ε, προστίθεται η κουζίνα και το λουτροκαμπινέ που είναι μέσα και το αναφέρει αυτό και γελάει ο κόσμος. Έχει και πολύ κομικές στιγμές όλο αυτό, αλλά δεν είναι μόνο κωμικό. Ε, το έργο έχει ξαναπαιχτεί δύο σεζόν με πολύ μεγάλη επιτυχία και αποφασίσαμε να το ξανακάνουμε γιατί το ζήτησε πολλοί κόσμος. Ε, το τέλος είναι τραγικό, δηλαδή όλο αυτό το... Να μην το πούμε Γιατί, μάλλον. Όχι, δεν θα το πούμε, όχι. <laughs> <laughs> Καλά κάνετε και μου το θυμίζετε. Αλλά μένει μόνη σε αυτό το σπίτι. Μένει μόνη. Και είναι η κόπη μια ζωή, τα όνειρά τη, όλα αυτά. Παίζει ρόλο το γεγονό ότι μιλάμε για μια γυναίκα και όχι για έναν άντρα μετανάστη. Ε, τώρα αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα άντρα. Ναι. Δηλαδή λίγο δύσκολα που έχει θα είναι ένας άντρα μόνος ναι, ναι, ναι. του ναι. θα είχε άλλο θέμα ίσως στις δυσκολίες του στη δουλειά στο ότι ένα μεγάλο διάστημα ε, είχαν το τίτλο κασταρμπάιτερ δηλαδή άτομα όχι τόσο αξιόπιστα πέρασαν πολλά οι, οι Έλληνες εκεί και όλοι οι μετανάστες και οι Τούρκοι και όλοι πέρασαν πολλά τον πρώτο καιρό Υπάρχουν και βιβλία που έχουν γραφτεί. Θα μπορούσε να είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Ο... Η έμπνευση του Παναγιώτη του Μέντη και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό ήτανε... Ε... Δηλαδή γράφτηκε ειδικά για μένα, το λέει και όλα. Το λέει και στο βιβλίο στο πρόγραμμα. Ναι, ναι. Γιατί είχα πάει σε μια παράστασή του στο Τέχνης και του έκανα μια ανοίξη. Του λέω, άντε γράψε και κάτι. Ε, δεν εννοούσα μονόλογο, ναι και καλά. Ε, του βγήκε αυτό. Ε, Εσείς παρόλα αυτά δεν έχετε βιώματα ε, ξενιτιάς Όχι Ούτε όχι προσωπικά όλα... δικά σα. Όχι, όχι, όχι Εμένα η προσωπική μου μετανάστευση από Ελλάδα σε Ελλάδα <laughs> <laughs> ε, Στην αρχή μου είχε στοιχήσει αρκετά, όχι όταν ήμουν μόνη Γιατί έχω έρθει πολλές φορές στην Αθήνα, κάθομουν δύο χρόνια, έφευγα ξανά ε, Από τη στιγμή που ήρθα με το παιδί με την κόρη μου που σκηνοθετεί και όλα την παράσταση και την έχει κάνει πολύ ωραία. Ήτανε πέντε ετών όταν ήρθαμε και μείναμε πια. Ε, μέχρι. δεν καταλάβαινα τι ήταν αυτό που μου προχα, προκαλούσε θλίψη, η μετανάστευση αυτή εσωτερική. Ναι. Ε, το κατάλαβα όταν η κόρη μου άρχισε να αποκτάει φιλίες και να γίνεται. Αθηναία είναι στην ουσία. Βέβαια αγαπάει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη και τις ρίζες αλλά μόλις άρχισε να έχει φίλους και να, να κάνει παρέες ε, έφυγε όλη αυτή η θλίψη και κατάλαβα ότι προερχόταν από αυτό ότι είχα ξεριζώσει ένα παιδί από ένα περιβάλλον πιο έτσι το πανόραμα για μένα είναι το χωριό μου βέβαια ναι, είναι ναι. η εκάλη της Θεσσαλονίκης αλλά δεν έχει σημασία υπάρχουμε εμείς που ήμασταν από πριν που ήταν χωριό. Και ήταν με σκυλάκια, με κοτούλες που είχε η μου. Ε, σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό βρέθηκε στην Κυψέλη σε ένα διαμέρισμα. Αυτό με ενοχλούσε. Ναι. Εντάξει, αυτό το ε, που περιγράφεται ως ανάκτορο στην ναι. τούμπα, είναι ένα όνειρο που με τον ίδιο τρόπο Δωμάτιο, δωμάτιο. Ακριβώ. Ε, Κουζινούλα. Ένα μπάνιο μέσα ή έξω, ανάλογα. Το έχουν ζήσει πάρα πολλοί Έλληνε τη δεκαετία του 60, του 70, ακόμα και τη δεκαετία του 80. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η ατική είναι γεμάτη από τέτοια αυθαίρετα που νομοποιήθηκαν από σπίτια που αποτέλεσαν ένα όνειρο. Ένα όνειρο ζωή ουσιαστικά. Ως. Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μα που, που λέγαμε όλοι και που έγιναν με αυτό τον κόπο και με αυτές τις αγωνίες και κοστίσανε ακόμη και ανθρώπινες ζωές γιατί όπως και να το κάνουμε όταν υπάρχει ε, αυτός ο πόνος και αυτή η, η προσπάθεια η μεγάλη ε, αυτό που κοστίζει και ψυχολογικά πολλές φορές και κατ' επέκταση και ψυχοσωματικά και το, έχουν, το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές αυτό ναι, πολύ και στο κοντινό μας περιβάλλον ναι. ναι γύρισαν με προβλήματα υγείας ναι. γιατί δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά Κάνανε ματυρές οικονομίες, φτιάξανε ωραία σπίτια εδώ. Βλέπεις και σε χωριά καμιά φορά που περνάς μεγάλα σπίτια, άνετα κτλ. Ε, αλλά οι άνθρωποι, πολλοί δεν προλάβουν και να τα, κατοικ... να τα κατοικήσουν, να τα χαρούνε. Ύστερα υπάρχει και το άλλο, ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν έξω, μάθανε εκεί. Μιλάει για την κόρη της, η κόρη της δεν γύρισε ποτέ. Ναι. Παντρεύτηκε εκεί, σπούδασε εκεί, βρήκε μια καλή θέση και το παρομοιάζει λίγο έτσι και η καρδιά της έγινε σκληρή σαν πέτρα. Ναι. Αυτό το ελληνογερμανίδα που λέμε ναι. εδώ. Γερμανίδα τη φωνάζουν στην γειτονιά. Γερμανίδα. Πώς, ναι, πώς, πώς, πώς το βιώνει, τι, πώς το περιγράφει αυτό, πώς, αυτή το η μετάλλαξή της ας πούμε, ναι. πώς έχει συμβεί. Όχι, δεν έχει συμβεί μετάλλαξη κατά τη γνώμη μου. Χαίρεται πάρα πολύ που είναι σε αυτό το σπίτι, που μπορεί να κάτσει στην αυλή τη, Αναφέρεται κάποια στιγμή σε ευρωπαϊκές πόλεις και λέει, το θυμόμουν γιατί πρόσφατα είχα πάει στις Βρυξέλλες, και μου έρχονταν συνέχεια αυτή η ατάκα που λέω στο έργο γκρίζα και μουχλιασμένα κτίρια. Ναι. Ε, εντάξει, έτσι μου φάνηκαν και εμένα να σας πω την αλήθεια. Ναι. Με, μεγαλοπρέπεια, βαριά πράγματα. Γκρίζα ατμόσφαιρα πραγματικά. Δεν είναι αν είναι γκρίζα τα σπίτια, η ατμόσφαιρα τα κάνει έτσι. Γιατί μόνο να συνέχεια την αγάπη, το ρόλο. Ε, γιατί και λακτάρισα πάρα πολύ τη χώρα μας, δηλαδή λέω ακόμα και, και όταν έχει μια συνευχία σε λίγο βγαίνει ο ήλιος, υπάρχει μια ανοιχτή ατμόσφαιρα, δεν ξέρω, έτσι το αισθάνομαι, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Και έλεγα ελαδίτσα και πάλι ελαδίτσα, με όλα τα ε, στραβά που μπορεί να γίνονται και γίνονται, ε, είναι πολύ καλύτερα από αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον. Ε, Αυτή λοιπόν, αυτό που έχει μάθει, ε, είναι να είναι πιο... Ε, δεν έχει γίνει Ευρωπαία, λατρεύει τη χώρα της και γι' αυτό ξαναγυρνάει, αλλά έχει κάποιες συνήθειες ευρωπαϊκές. Ε, δηλαδή, δεν μπορώ λέει να μην πω, να μην ανάβουν το ραδιόφωνο ή να μην βάζουν ηλεκτρική σκούπα την ώρα που εισχάζει ο κόσμος και με λένε τρελογερμανίδα. <laughs> τρελογερμανίδα τη <τι> λένε, όχι <laughs> γερμανίδα. Τρελογερμανίδα. Ναι. Το, το κοινό που έρχεται στις παραστάσεις πλέον, σιγά σιγά, ε, αρχίζει να γνωρίζει μέσα στη, στα δι, στα δι, στις δικές στα δικά της τα σπίτια, την ε, νέα γενιά της μετανάστευσης. Ναι. Έρχονται σίγουρα ε, άνθρωποι που έχουν παιδιά, που τα έχουν σποτάσει έξω και έχουν μείνει εκεί. Έχουν πάει για ένα μεταπτυχιακό Οι και δεν θέλουν να, επιστρέφουν, να επιστρέψουν. Ναι. Οι άλλοι που σπούδασαν εδώ και έφυγαν. Και έφυγαν ναι. Όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτή την κατάσταση που βιώσαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό ε... υπάρχει και στην οικογένειά μα. Ε... Στη... στο σπίτι της κουνιάδας μου που έφυγε. Σπούδασε πολύ καλά και στο Πολυτεχνείο και αναγκάστηκε να πάει στη Γερμανία. Ο γιος, mm. όχι η κόρη. Ε... Η κόρη ήταν πιο τυχερή. Mm. Βρήκε πολύ καλή δουλειά εδώ. Ε, έμεινε δύο-τρία χρόνια. Πληρώνω τα μάρα πολύ καλά. Γιατί έχει καλά πτυχία. Και τώρα γύρισε. Είπε, δεν μπορώ άλλο. Μεγάλη απόφαση αυτό. Δεν την παίρνουν εύκολα. Μιλάμε με Έλληνες πολύ συχνά εμείς εδώ ναι. στον ομογενειακό μας το σταθμό. Και ε, ε, ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν με τα, τα, τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν το σκέφτεται. Και παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια γενιά μεταναστών... που είναι εντελώ διαφορετική από τους μετανάστες εκείνης της εποχής... γιατί είναι ναι. επιστήμονες άνθρωποι που πηγαίνουν... Ακριβώς. και καλύπτουν θέσεις εργασίας με καλές αμοιβέ, με άλλη ποιότητα ζωής σίγουρα. Ακόμη και αυτή την έντονη αίσθηση της απώλειας... την έχουν για την πατρίδα και την διάθεση, την επιθυμία ναι. να επιστρέψουν... Όμως, Όπω και τότε, για άλλου λόγου, έτσι και σήμερα, μάλλον για του ίδιου λόγου και τότε, και για του ίδιου λόγου και σήμερα, φοβάμαι πολύ ότι θα είναι μια γενιά μεταναστών που θα ζήσουν ε, τα περισσότερα χρόνια τη ζωή του εκεί. Και ναι. όπως, όπως συμβαίνει σήμερα, ας πούμε, θα επιστρέψουν ω συνταξιούχοι πλέον για να μείνουν στο σπίτι που έχουν αφήσει πίσω, ή να αγοράσουν ένα σπίτι και να ζουν 6 ε, μήνες στην Ελλάδα, έξι μήνες στη ξενιτιά. Ναι. Και δεν είναι βέβαια μόνο αυτού του είδου η μετανάστευση. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στον κόσμο και αναφέρεται και σε ένα κομμάτι του μονολόγου και αυτό. Ότι έβλεπε από, τη, από, από νωρίς στην τηλεόραση όλους αυτούς που πνίγονται γιατί ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και θέμα που, που πονάει πάρα πολύ. Πονάει πάρα πολύ. Ε, γιατί ο καθένας μας, όταν ζει κάποιες δύσκολες στιγμές, κάποιες ε, απώλειες, κάποια θλίψη, για οποιοδήποτε λόγο, ε, παρηγορείται μόνο όταν γυρίσει, έστω και με το νου, στα παιδικά του χρόνια, στο χωριό που έζησε ή στην πόλη που έζησε. Υπάρχει η νοσταλγία αυτή που εζησε υπαρχει νοσταλγια αυτη που κανει και καλό, βέβαια τουλάχιστον προς στιγμή. Δεν είναι ωραίο πράγμα να φεύγει κανείς από το σπίτι του. Ε, και αυτό, αλλά και χωρίς μετανάστευση, υπάρχει αυτή η, 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 κυριαρχή αυτή η άποψη ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, να μην πω ολόκληρο ο ελληνικός λαός και άλλοι λέει γειτονική, του να φτιάξουν το δικό του σπίτι. Αυτό απαιτεί πάρα πολλές θυσίες. Ακόμα και όταν είσαι εδώ και λες, Αχ, το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου. Μπορεί να μην χρειαστεί να φύγει, αλλά και τώρα που είναι και πολύ πρόσφατα, κάποια πράγματα που γίνονται και που είναι πολύ δύσκολα για τον κόσμο, οι πληστηριασμοί, όλα αυτά είναι, δηλαδή, οι κόποι μια ζωή ναι, να γιατί φεύγουν. Γιατί αυτό έτσι. είναι το, ο άξονα του έργου, είναι αυτό: το ανάκτορο. Όλα γίνονται γι' αυτό, από καταλαβαίνω. Να έχουν τη σιγουριά αυτή. Γιατί εδώ που τα λέμε και τα ενίκια και εμεί τα ζήσαμε δεν είναι κάτι εύκολο εύκολο δε, γιατί ναι. δεν έχεις πάντα δουλειά, γιατί δεν είσαι... Και αισθάνεσαι ότι πληρώνεις πάντα για κάτι που δεν σου μένει στο τέλος. Δεν και σου μένει δεν είναι... ή πολλές πληρώνεις, φορές πληρώνεις. και όταν μπορείς να το πληρώσεις σου έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου λέει και καλά κάνει ο άνθρωπος θα το κατοικήσει η κόρη μου, παντρεύεται, <laughs> φεύγεις, ξεσπιτώνεσαι. Έτσι, έτσι, δηλαδή αυτός φορά. ο διερκής ξεσπιτωμός είναι κάτι πολύ οδυνηρό. Και βέβαια, επειδή αναφερθήκατε και στους ε, τωρινούς πρόσφυγες που έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας με τον τρόπο που έρχονται και πολλές φορές με στους στη ζωή τους. Αλλά σοπνίγονται. Νομίζω ότι ε, κάθε φορά το να παρακολουθήσει κανείς ένα έργο με πρωταγωνιστές, ε, τους δικούς μας μετανάστες εκείνης της εποχής, εκείνης της εποχής όμως που φύγανε, Υπό δύσκολε συνθήκε που πήγαν εκεί οι περισσότεροι για να αποτελέσουν φτηνό εργατικό δυναμικό και ήταν αντικείμενο ρατσιστικών συμπεριφορών πολύ. σε πολύ μεγάλο ποσοστό ναι, έτσι, ναι, ναι, και ναι. Με, με πολύ έντονο ναι. ε, τρόπο, είναι νομίζω και ε, ένα τρόπο να καταλάβουν και αυτοί οι, οι θεατέ, οι σημερινοί, τι σημαίνει πραγματικά προσφυγιά, τι σημαίνει μετανάστευση που στην ουσία είναι προσφυγιά. Εγώ ότι συνηθίζω σε αυτήν την εκπομπή να του λέω όλου πρόσφυγε. Έτσι είναι. Όλοι είναι πρόσφυγε στην πραγματικότητα. Ναι. Γιατί δεν, δεν φεύγει κανεί εύκολα από τον τόπο του. Κυνηγημένο φεύγει πάντα από κάτι. Μπορεί να είναι οικονομική ανέχεια, μπορεί να είναι ένα πόλεμο, μπορεί να είναι ένα πολιτικό διωγμό. Πάντα είναι προσφυγιά λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να το αντιλαμβάνονται αυτό οι θεατέ φέροντα στο μυαλό του ότι είχαν και οι ίδιοι οικογένειε οικογένειες, στο φιλικό, το κοντινό περιβάλλον. Λέει σε ένα σημείο ότι ε, αυτό όλο το πράγμα η, η ζωμή, από τους παππούδες της ακόμα έχει περάσει το DNA της. Αυτό λέει που yeah. λένε οι επιστήμονες DNA και πέρασε και στο DNA της κόρης και αφού αυτή μεγάλωσε στη Γερμανία, γεννήθηκε και μεγάλωσε και σπούδασε, έχει, είναι, είναι Γερμανίδα. Yeah. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ε, τη δική της ε, αγάπη για την πατρίδα της, όλο αυτό. Είναι ξεριζωμός. Ξεριζωμός για, για όλους, όχι μόνο για μας. Και υπάρχει και ένας άλλος ξεριζωμός που φαντάζομαι ότι στο δικό σας το περιβάλλον τον γνωρίζετε πολύ καλά, επειδή ε, εκπροσωπείτε κατά κάποιο τρόπο και τον ποντιακό ελληνισμό. Βέβαια, αυτό ήθελα να, να πω και μου το πήρατε ευτυχώ από το στόμα. Είναι η προσφυγιά μέσα στο θέμα μας, πραγματικά. Δηλαδή, ε, εγώ γνώρισα τη μία γιαγιά μου μόνο, κανέναν άλλον. Ε, στο πανόραμα, δεν πολλοί μιλούσαν οι νεότεροι τα ποντιακά. Δηλαδή, η μάνα μου φρόντισε να τα μάθει. Ναι. Επειδή είχαμε παραθεριστές και δεν ξέρω γιατί. Να μη τη ότι μιλάμε μόνο ποντιακά. <χει> ναι, ναι, μπορεί. μπορεί. Ναι. Ναι, κάναμε πολλές θυσίε για τους παραθεριστές, να τους κουβαλάμε νερό που δεν υπήρχε για να τους έχουν. Γιατί βοηθούσαν στο εισόδημά τους. Ε, παρόλα αυτά, και εγώ αργότερα τα έμαθα τα ποντιακά και όχι πολύ καλά, όταν ακούω ποντιακό τραγούδι, οπωσδήποτε κλαίω. Παρόλο που δεν αντέχω να ακούσω πολλά ποντιακά. Ναι τη λέω την αμαρτία μου, αλλά πολύ πόντια είμαι, δηλαδή βαθιά, βαθιά, συγκινούμε πολύ από όλα αυτά που, που δείχνουν από τον πολιτισμό και ασχολούμαι και όλας. Και ποντιακό έργο ανεβάσαμε με τη βοήθεια του Υπουργείου ε, και τώρα ανεβάζω ένα ποντιακό έργο ε, στον Καλλιτεχνικό Οργανισμό Ποντίων Αθηνών, στην Καλλιθέα. Και πραγματικά με συγκινεί, είναι, είναι πραγματικά στο DNA μου η καταγωγή μου. Παρόλο που έχω και ένα τέταρτο πολιτικό. Το ίδιο είναι όμω <σφυγιά> και Τελικά, από εκεί. Ναι. Όπου και αν ψάξει στην Ελλάδα, κάτι υπάρχει. Ναι, Κάποια ναι, 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 ρίζα, ναι. κάπου θα, θα βρει. Αλλά και η εσωτερική μετανάστευση πονάει. Αν δηλαδή καθίσει ο καθένα να το σκεφτεί, δεν είναι εύκολο. Λέγαμε Γι αυτό Και μετά και τρέχουν mm. στα χωριά του. Οποιαδήποτε μετανάστευση τα παλιά χρόνια ήταν δύσκολη, γιατί ήταν και δύσκολη η επικοινωνία. Όπω και να το κάνουμε. Ναι. Όσο πίσω πα το χρόνο, βέβαια, το να μεταναστεύσει κανεί στην Αμερική, στην Αυστραλία, ειδικά, εκεί πλέον ήταν αποχωρισμό, η αίσθηση ήταν ότι ήταν ο οριστικό αποχωρισμό. Ήταν σαν θάνατο. Ναι, ναι. ναι, ναι θάνατο ναι. ήταν. Ναι. Η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη, περίμενε πώ και πώ ένα γράμμα κάθε πότε θα ερχόταν, ένα τηλεγράφημα, ένα τηλεφώνημα ή κάτω από πολύ δύσκολε συνθήκε σε σπίτια εδώ στην Ελλάδα που δεν είχαν τηλέφωνο και πήγαινε στο καφενείο. Στην κοινότητα. Ναι, στην κοινότητα, ναι. Τα έχετε ζήσει αυτά όλα ναι. κι εσείς. Ε, αλλά και στην εσωτερική μετανάστευση σε ένα μεγάλο βαθμό υπήρχε αυτό. Ήταν δύσκολα να, 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 να πας και να δεις το παιδί σου στην Αθήνα όταν ζούσες, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Κεντρική Ελλάδα οι δρόμοι ήταν δύσκολοι, τα ταξίδια μεγάλα. Δεν ήταν εύκολο. Πάντα είναι πιο δύσκολο. Και πάντα είναι δύσκολο βέβαια και αυτό που περιγράψαμε και το αναφερθήκατε σε αυτό στη δική σα τη μετακίνηση σε ένα διαμερισματάκι στην Κυψέλη. Καθόλου ναι. εύκολο δεν ήταν. Για τους ανθρώπους που κατέβαιναν από τα χωριά που ζούσαν σε, κοντά στη φύση για να κλειστούν σε ένα κλουβί, σε ένα διαμέρισμα Κανονικά. στο κέντρο της Αθήνας. Το ζήσαμε όλοι αυτό. Ναι. Κακά τα ψέματα. Οι οικογένειε ε, δημιουργήθηκαν και μεγάλωσαν σε διαμερίσματα κλουβιά τότε. Και πέρα από αυτό χωρί του δικού ανθρώπου, έτσι. Ναι. Τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τα αδέρφια σου, του φίλου σου. Εγώ και τώρα που, που είμαι στην Παλίνη και δεν έχουμε πολύ. είναι λίγο ψηλά και είναι σαν χωριό. Είναι χωριό. Δεν υπάρχει γειτονιά έτσι που να. Α, θα πει ένα γεια, θα σε ένα σύλλογο πολλές φορές με πιάνει μια τέτοια νοσταλγία για τι ε, τις παρέες μου στο χωριό μου που το λέω, εγώ εξακολουθώ το λέω χωριό μου ε, που χωρίς να με πάρουν τηλέφωνο ερχόντουσαν ή μια φίλη ή άλλη με τα παιδάκια τους πηγαίναμε βόλτες, βλεπόμασταν ε, και τότε παίρνω τηλέφωνο την ξαδέρφη μου <laughs> και μιλάω ώρες για να νιώσω και ότι... είναι στο πανόραμα είναι στο πανόραμα ναι στο πανόραμα εσείς έχετε κάτι τώρα που μπορείτε να πείτε φεύγω πάω πανόραμα να κατασταθώ εκεί όχι δεν, δεν υπάρχει υπάρχει, υπάρχει ένα οικόπεδο που να φτιάξετε έναν άκτωρο έχει χαρακτηριστεί ναι ναι έχει <laughs> χαρακτηριστεί δασικό κατά λάθο τέλο πάντων έχει αγωνιστεί πολύ η αδελφή μου γι' αυτό ε, υπάρχει το πατρικό το οποίο όμως συμφωνήσαμε να μείνει στα παιδιά της αδερφή μου και πριν ακόμα ναι. αρρωστήσει ε, υπάρχει ξαδέρφι μου, υπάρχουν φίλοι εντάξει αλλά δεν λύνεται το θέμα έτσι δεν υπάρχει επιστροφή κάναμε εδώ το σπίτι μας μας κάει και, και όλα ευτυχώς όχι όλο ε, οι ρίζες μας είναι πια εδώ γιατί είναι και οι ρίζες του παιδιού μας εδώ τώρα Μάλιστα. Δηλαδή, όταν έχει έρθει πέντε χρονών, πια είσαι. Ναι, αυτό είναι. Και ναι. μ' αρέσει η Αθήνα. Την αγαπώ πάρα πολύ την Αθήνα. Αυτό το φω που έχει είναι για μένα. Εντάξει, Παλίνι, βέβαια, όπω είπατε, χωριό είναι. Αττική. Ναι. Η Αττική με την ευρύτερη έννοια, τα Μεσόγεια και εγώ μένω στο Μαρκόπουλο. Από εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ και τα Μεσόγεια μ' αρέσουν ναι. και νομίζω ότι όλοι η Αττική είναι εκπληκτική Έχουν και μια ιστορία. Την είχε περιγράψει έτσι. ο Καζαντζάκης πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν ακόμα κομμάτια της που είναι ωραία. Ε, πολλά καήκανε. Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα μας τώρα. Μάλιστα. Το θέμα μας είναι η μετανάστευση. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω, ε, να κάνουμε μία ε, μουσική έτσι, ανάσα να πάρουμε. Βεβαίω, Για να συνεχίσουμε μετά. Να μιλήσουμε λίγο για άλλα πράγματα που σας απασχολούν καλλιτεχνικά σήμερα. Mm -hmm. Να μιλήσουμε λίγο και για τον αγώνα που δίνουν οι ηθοποιοί που βρίσκονται στο δρόμο τις τελευταίες εβδομάδες και εμείς πολύ συχνά επικοινωνούμε μαζί τους και βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια και θα τα πούμε, θα τα πούμε σε πολύ λίγο πάλι. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο τη Φωνή Ελλάδας Ακούτε την εκπομπή, πάρε το χρόνο σου. Ο Παναγιώτης Ιατρίδη επέστρεψε στη ρύθμιση των ήχων για λίγο. Ήταν Παναγιώτα η Χρονοπούλου. Φιλοξενούμε στο στούντιο την αγαπημένη μα τοπιό, την Ελένη Γερασιμίδου, η οποία α, ερμηνεύει το ρόλο τη αγάπη στο έργο του Παναγιώτη Μέντι, το ανάκτορο στην Άνω Τούμπα. Και αυτό το ανάκτορο είναι ο άξονας ουσιαστικά αυτής της ιστορίας για μια τρέλο Γερμανίδα, όπως την χαρακτηρίζουν οι Έλληνες εδώ πλέον. Οι γείτονες. Οι γείτονες που έχει επιστρέψει στο ανάκτορο. Ένα σπίτι για το οποίο κόπιασε, ζορίστηκε όλη η οικογένεια από ό,τι καταλαβαίνω. Είδαμε λοιπόν μέσα από τα μάτια της αγάπης και το πώς έβλεπε και η ίδια την ξενιτιά, τη μετανάστευση, τη ζωή της στη Γερμανία, τη ζωή της εδώ, στην Ελλάδα και βέβαια μέσα από αυτή την κουβέντα μιλήσαμε και για προσωπικά σας βιώματα αντίστοιχα εσωτερικής μετανάστευση λέγαμε από το αγαπημένο σας το αγαπημένο σας πανόραμα εδώ στην Αθήνα ε, να πάμε λίγο στα υπόλοιπα σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τα καλλιτεχνικά δεν ξέρω στην τηλεόραση σας βλέπουμε κάπου αυτή την περίοδο ε, όχι έχω κάνει ήδη Γκέστ στη Μουρμούρα, μια ναι. και είμαι η μαμά του, η Κυριλία που λέει και η γυναίκα του. Ε, κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Ε, έχω κάνει γκέστ στους Συμπέθερους από τα Τύρανα. Αυτά. Και δύο ταινίες. Ταινίε που τις έχουμε δει τώρα χάνουν λίγο το... Όχι, δεν όχι, τις έχουμε δει. δεν τις έχουμε δει. Η μία αλλά... είναι του Άρα... Κούρσογλου, δεν έχει βγει ακόμα. Και η άλλη του Βασίλη του Ραΐση που επίσης δεν έχει βγει. Θα βγούνε. Ε, όχι άλλη τηλεόραση δεν έχω δηλαδή κάτι που να είμαι σταθερά εκεί πέρα και μ, δεν στενοχωριέμαι γι' αυτό δηλαδή ευχαρίστω θα πάω για να ενισχύσω και τα οικονομικά μου κάπου ναι. αλλά προτιμώ να πηγαίνω ως καλεσμένη να ξέρω... μην είμαι συνέχεια δηλαδή γιατί το έχω κάνει πολλά χρόνια ναι. με βοήθησε πολύ αυτό οικονομικά ε, Τώρα ο χρόνο μου είναι αφιερωμένο στο μικρό θέατρο που έχουμε, στο θέατρο από κοινού στον Γκάζι. Και έχει αρκετή δουλειά. Γιατί τα κάνουμε όλα μόνοι μα. Ναι. Οπότε. Εντάξει, ξέρω το ότι να πάρει κανεί ένα ρόλο και να βρει τη σκηνή μόνο του για τόση ώρα είναι. Πρώτη φορά έγινε αυτό. και αυτό. Υπόθεση. έγινε με την παρακίνηση του Μέντι που έγραψε ναι. το έργο. Πώ δεν... σα φαίνεται αυτό, δεν, δεν είναι. Είναι πάρα δύσκολο. πολύ δύσκολο και θα σα πω και κάτι. Το περασμένο Σάββατο που ξεκινήσαμε είχα τόσο τρακ που αισθάνομαι ότι δεν έπαιξα όπως έπρεπε. Και το είπα και στο κοινό στο τέλος. Ναι. <laughs> ε, στο κοινό άρεσε πολύ. Την Κυριακή ήμουν εντάξει. Τώρα πάλι αύριο που θα πρέπει να ξαναπέξω θα προετοιμαστώ από σήμερα. Όλο νομίζω ότι κάτι θα ξεχάσω, όλο ότι κάτι δεν θα το πω καλά, ότι δεν θα αναδείξω αυτό το σπουδαίο κείμενο. Ε, γιατί αισθάνεται κανείς ότι είναι πάνω του όλος, όλος ο ρόλος, όλο το έργο πάνω του. Ναι. Είναι ευθύνη αυτό. Ε, είναι έτσι, Μεγάλη ευθύνη. Είναι έτσι, ναι. Ε, είχα όμως πολλέ, πολύ μεγάλη βοήθεια από την Αγγελική Ξένο που το σκηνοθέτησε. Βρήκε πράγματα, αλλαγές που να μην... Ε, κουράζουνε, γιατί αν μιλάς, 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 κάτι πρέπει να γίνεται. Α, πρέπει να σας πω ότι ε, κάποιοι ε, που τους άρεσε πολύ παραπονέθηκαν γιατί δεν βάλαμε τραγούδια ε, της μετανάστευσης. Α, του Καζαντζήρη, ε, Δεν ας βάλαμε. Όχι γιατί <laughs> δεν τον αγαπούμε. Ε, ε, επιλέχθηκε μια διάφορες μουσικές ε, που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση διεθνώς. Δηλαδή... Σε ένα πολύ συγκινητικό σημείο υπάρχει ένα τραγούδι, τώρα συγχωρήστε με δεν θυμάμαι από ποια χώρα είναι, που υπάρχει πολύ μεγάλο μεταναστευτικό κύμα και είναι και πολύ συγκινητικό. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις ταινίες. Πότε θα βγουν οι ταινίες, ξέρετε. Έχει τελειώσει, πω. έχει κλείσει το γύρισμα, έχει το γύρισμα. ναι, έχουν τελειώσει, Μάλιστα. αλλά... Εντάξει, τώρα Ελλάδα είμαστε, δεν έχουμε ναι. και μεγάλε δυνατότητε οικονομικέ. Ελπίζω σύντομα να τα δούμε. δούμε. Υποθέτω ότι και στο δικό σα το θέατρο, στο τέλο, διαβάζετε την ανακοίνωση των ε, καλλιτεχνών. Για τώρα έχει υπάρξει αυτή η απόφαση ναι. γενικότερα από τη συνέλευση την προηγούμενη που είχαμε. Φυσικά και θα το κάνουμε. Και φυσικά εγώ έτσι κι αλλιώ πάντα κάτι λέω στο τέλο. Οπότε σίγουρα ο κόσμο είναι. Έχει, καταλάβει. Θα Έχει ξέρω. καταλάβει. Κανονικά σε αυτή την ηλικία θα μπορούσατε να έχετε συνταξιοδοτηθεί. Δεν ξέρω που το τι είχε Έχω συνταξιοδοτηθεί, ε, ναι. αλλά. Τι σύνταξη τώρα παίρνει ένα ηθοποιό <χει> σαν και εσά, σε αυτή τη φάση τη ζωή του. Κοιτάξτε, δεν είμαστε στη μοίρα των πολύ παλιότερων από εμά. Ναι. Δηλαδή, από, μάλλον από την προηγούμενη γενιά, από τη δική μου, από ό,τι ξέρω εγώ, ε, αρχίσανε να φροντίζουν οι ηθοποιοι γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, και αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Σου δίνει και μία. Δεν είναι σίγουρα τα χρήματα πολλά, αλλά είναι τα σίγουρα που σου δίνουν μία άνεση να επιλέξει καλύτερα κάποια πράγματα. Ε, εντάξει. Θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα τα ναι. χρήματα, αλλά δεν ισχύει μόνο για μας αυτό, ισχύει και για όλους. Σωστά. Δυστυχώς το επάγγελμά σας μπήκε τα τελευταία χρόνια στην πικερότητα για θέματα που δεν έχουν να κάνουν με, τη, με την τέχνη. Ναι. Δεν έχουν να κάνουν με το θέατρο, με το σινεμά. Ε, τι πέρασε μέσα από τις αίθουσες των δικαστηρίων, με τις υποθέσεις της γνωστές και τώρα με τις κινητοποιήσεις και για τα θέματα τα εργασιακά νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σοβαρά όχι βέβαια ότι δεν είναι σοβαρό και οδυνηρό για τους ανθρώπους που δέχτηκαν αυτές τις επιθέσεις και δυστυχώς νομίζω ότι τα πράγματα δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν τις βαριές κατηγορίες γιατί Ξέφυγε και λίγο το θέμα. Ναι. Ξέφυγε και για, για κάποιες συμπεριφορέ που και αυτές υπήρξαν και αυτές πονάνε. Αλλά εντάξει, το να, αποφε... Να λες ότι δεν πρέπει να ξαναπαίξει ένας σπουδαίος ηθοποιός ή και δύο σπουδαίοι ηθοποίοι. Ε, επειδή πάντα γινόντουσαν και άσχημες συμπεριφορέ υπήρχαν από πολλούς ανθρώπους που δεν ζουν πια και δεν χρειάζεται mm. και που έχουν Táxi, αλλάξει τα Οι άσχημε συμπεριφορέ βέβαια αυτού του τύπου, όταν δηλαδή δεν ξεπερνάνε τα όρια ναι. α, και γίνονται κακοποιητικέ συμπεριφορέ με ναι. τον άλλο τον τρόπο, αφορούν σε όλα τα επαγγέλματα. Κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Αυτή η σχέση εξουσία που υπάρχει. Δόθηκε... που υπάρχει πολλέ φορέ δίνει το δικαίωμα κακώ σε κάποιου ανθρώπου να είναι επιθετικοί να προσβάλλουν ε, την αξιοπρέπεια ε, φυσικά ενός αλλά υπάρχει συνεργάτη και υπάρχει και τρόπος να, το, να είμαστε έτοιμοι ναι. να τα αντιμετωπίσουμε γιατί ναι. μπορεί όλοι να έχουμε δεχθεί ε, δεν μιλάω για τους βιασμούς δεν μιλάω για προσβολές ε, τεράστιες αλλά ε, σε μια δύσκολη στιγμή αν κάποιο. στον Κιμούλη αναφέρομαι ναι. δεν υποστηρίζω αυτό που έκανε και φαντάζομαι και ο ίδιο θα ήθελε αλλά δεν μπορεί να λες ε, γυρνάει στο θέατρο μα πού θα πάει ναι. ε, είναι ένας πολύ σπουδαίος ο εντάξει φαντάζομαι ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι δεν πρέπει να συμπεριφέρεται κάπως σκιά ας πούμε στους συναδέρφους του αλλά δεν τον τιμωρεί και έτσι Τάκη, από την άλλη πλευρά βέβαια το γεγονό ότι έχουμε και περάσει και που κάνανε ναι. που είμαστε σίγουροι και τα ξέραμε και από πριν ναι. και κυρίως θα το πω και το έχω ξαναπεί για τον ναι. είναι έξω. Mm. Προφανώς κάτι έχει που κρατάει. Έχει τον τρόπο του. Έχει τον τρόπο του, <laughs> μάλλον εμπλέκονται κι άλλοι για τους βιασμούς. Μάλιστα. Παιδιών που ήταν σε δομέ. Εμένα μου αρέσει να τα λέω τα πράγματα. Ναι. Οπότε θα, θα βγουν πολλά στη φόρα και έτσι τον απελευθερώσανε. Είναι Μάλιστα. πολύ άσχημο. Πάντως είναι, είναι καλό το γεγονό ότι περάσαμε σε αυτή την εποχή του μη του, α πούμε, μετά τι καταγγελίε. Κοιτάξτε, εγώ δεν μ' αρέσει ο Θα αργήσει αυτός. να διορθώσει. Ναι, ναι. ναι. δεν μου αρέσει καθόλου αυτό ο ορισμό. Ναι. Όπω δεν μου αρέσει ότι τελικά καταδέχτηκαν να μιλάνε για το σωματείο μας, ένα σωματείο που είναι από τα πρώτα εργασιακά που γίνανε στην Ελλάδα, ναι. από το 17, δηλαδή πριν γίνει το Κομμουνιστικό ναι, Κόμμα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε ναι, ναι. ότι είναι μεγάλη ιστορία ε, να γίνει γνωστό από αυτό. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που το κουτσοπολιό είναι πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Και η ενόχληση μίλα, πες τι λες για τον τάδε, τι λες, δεν λέω τίποτα. Έχω τη γνώμη μου και δεν τη λέω. Για πολύ κακοποιητικέ συμπεριφορέ που έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά, το λέω. Ε, και εν γνώση και με τι συνέπειε του νόμου που λένε. Ε, τώρα κυριαρχούν οι δικηγόροι. Εντάξει, ναι. εννοώ πάντω ότι είναι, είναι καλό ότι ναι. υπήρξε η δυνατότητα σε κάποιου ανθρώπου ναι, να μιλήσουν. Που, ναι. φοβ, που είχαν το φόβο που δεν μιλούσαν μέχρι τώρα. Και βέβαια αυτή η διαδικασία θα αργήσει να δώσει τα αποτελέσματα που πρέπει, κατά τη γνώμη μου. Κάποια στιγμή, ότι... κάποια στιγμή θα διαμορφωθεί ένα άλλο πλαίσιο και θα μπουν κανόνες τέτοιοι, έστω και αν είναι άγραφοι αυτοί οι κανόνες, δεν έχει σημασία, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε τι πιστεύω εγώ, ότι οι ίδιοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα και να μην δεχόμαστε όπως όταν δεν δεχόμαστε, ας πούμε, ε, τη μείωση, την ε, οικονομική, ε, γιατί φτάσαμε σε πολύ άσχημα σημεία και ναι. με την καραντίνα και βλέπεις όλο τον κόσμο πια στην τηλεόραση και ανθρώπους που δεν καταδεχόντουσαν να παίξουν στην τηλεόραση, κακώς δεν καταδεχόντουσαν, γιατί σπουδαίοι ηθοποιοί, διεθνού φήμεις και τηλεόραση κάνουν και σε διεφημίσεις παίρνουν μέρος, το επάγγελμά μας είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει ζούμε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μου αρέσει η Αμερικανιά εμένα, αυτό με ενοχλεί. <laughs> ε, αλλά να μάθουμε όπως διεκδικούμε που δεν το κάνουν όλοι. Υπάρχει φόβος μεγάλος, υπάρχουν απειλές από εργοδοσίες. Δεν έχουμε σύμβαση αυτή τη στιγμή που να μας προστατεύει και το λέω εγώ που εγώ δεν είμαι από την αρχή, από τότε που ή ήμουν σε ομάδες και δεν πληρονόμουνα ναι, ναι. ή στο εμπορικό μπήκα με άλλους όρους δηλαδή δεν, δεν υπήρξα του βασικού ποτέ ε, έτυχε ήμουν τυχερής σε αυτό Μάλιστα. γιατί υπάρχουν σπουδαίοι ηθοποιοί που δεν τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία παρόλα αυτά αγωνίζομαι και αγωνιζόμουν και το βασικό πρέπει να υπάρχει μια εξασφάλιση όπως λοιπόν Σωστή. αγωνιζόμαστε γι αυτό πρέπει και από μόνοι μας να προστατεύουμε τους αυτούς μας δηλαδή αν ο άλλο μου ορμήξει είτε με σεξουαλική διάθεση και ξέρετε όταν είμαστε νέοι όλοι είμαστε χαριτωμένοι είμαστε όμορφοι δεν είναι προνόμιο μερικών ναι, ναι, ναι. μόνο όλοι έχουμε δεκτεί. εγώ έχω φύγει από την Ευελπίδων ψηλά από γραφείο και πήγα στη Νέα Σμήνη με τα πόδια μέσα στη νύχτα και πέρασα αυτό είναι το σημαντικό και δεν κάνω τη σπουδαία είχα αυτό το θάρρος έτσι είχα μεγαλώσει ναι. είχα μια παράδοση επαναστατική από την οικογένεια και πέρασα μέσα από το πεδίο του Άρεος. Όταν το μάθανε οι φίλοι μου, μου λένε είσαι τρελή. Θέλω να πω ότι δεν κάνω την ηρωίδα προς Θεού. πρέπει και μόνοι μας να υπερασπεζόμαστε την αξιοπρέπεια και τον εαυτό μας. Μάλιστα. Με τις εκλογές θα μπλεχτείτε καθόλου τίποτα. Ναι, είμαι υποψήφια στην Ανατολική Αττική. Ωραία, ωραία. Ανατολική Αττική λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Με... Ε, το, το ΚΚΕ. Ε. Να το λέμε γιατί εντάξει, κάποιοι δεν ναι. γνωρίζουν την ναι, πορεία ναι, γνωρίζουν. Μέχρι ναι, τώρα. Ναι. Α, εντάξει, οκ. Okay, υπά, μπορεί να υπάρχουν ναι. κάποιοι που ναι, δεν το έχουν υπόψη του. Εντάξει, όταν με επιστρατεύει για αυτή η λέξη άσχημη για μένα δεν είναι. Με επιστρατεύει το ΚΚΕ, εγώ δεν μπορώ να πω όχι. Ε, τώρα από εκεί και πέρα έχω ξαναβγεί στη Βουλή. Νομίζω ότι Υπηρέτησα σωστά αυτά που έπρεπε και αυτά που πιστεύουμε, τα οποία εξακολουθώ να υποστηρίζω σταθερά και το λέω, το τονίζω το σταθερά γιατί οι μετακινήσεις δεν εμπνέουν κανένα. Μάλιστα. Τονίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία ναι, σε όλα. Να καλά, να πούμε για τον αγώνα μας ναι. και την υποβάθμιση αυτή που γίνεται. Ε, κρατάνε γερά και οι νέοι οι... Αυτοί που θέλουν να γίνουν ηθοποιοί και τα αγαπάνε και το υποστηρίζουν και εμεί οι παλιότεροι είμαστε όλοι μαζί και πιστεύω ότι θα, θα τα καταφέρουμε. Ό,τι και αν. Α ευχηθούμε λοιπόν ότι όντω θα βγει κάτι καλό από αυτόν τον αγώνα, από αυτή την προσπάθεια. Ήδη έχουν βγει καλά πράγματα, θετικά πράγματα. Το γεγονό ότι έχουν κινητοποιηθεί μαζικά τόσοι άνθρωποι και νέοι. Καλλιτέχνε, νέοι ηθοποιοί βρέθηκαν στον δρόμο ένα δίπλα στον άλλον. Ναι, αλλά τα αποτελέσματα από την κυβερνητική πλευρά δεν είναι, Δεν είναι, δεν είναι τα αναμενόμενα, όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σας μαζί Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ, εδώ. γιατί αυτή η επικοινωνία με του ανθρώπου που νοσταλγούν την πατρίδα με συγκινεί, εξακολουθεί να με συγκινεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξαναπούμε. Το ανάκτρο στην Ανοτούμπα, στο αποκοινού θέατρο στον Κεραμικό, με την Ελένη Γερασιμίδου και ε, εκλογές 9 Απριλίου θα δούμε πότε Ανατολική Αττική επίσης Ελένη Γερασιμίδου με το ΚΚΕ να, να τα λέμε όλα λοιπόν Ευχαριστώ πάρα πολύ <laughs> Καλή σας ημέρα Καλημέρα